Συνόθευση εγγράφου και παράβαση καθήκοντος οι κατηγορίες κατά Παπακωνσταντίνου στην προκαταρκτική. Κανείς υπεράνω του νόμου, διαμηνεί ο Σαμαράς. Ο Διώτης διέρευσε την πρώτη λίστα, λέει στο Sky, βουλευτής του Πασόκ. Ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, το πλαστικό χρήμα. Ποια κίνητρα εξετάζει να δώσει ο Μαυραγάνης στους φορολογούμενους. Σοβαρά προβλήματα από την Ωρωποντή στα βόρεια προάστια. Εκατοντάδες συγκλήσεις στην πυροσβεστική. Νεκρός 67χρονος στην Καρδίτσα. Χέρι-χέρι προς το Μιλάνο, Καβαλιέρε με την 29χρονη Ναπολιτάνα Καλονή. Οικογενειακές διακοπές στη Βενετία για τον Μάριο Μόντι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στις 9. Πρόταση για προανακριτική επιτροπή που θα ερευνήσει την αλλίωση της λίστας Λαγκάρντ καταθέτουν αύριο οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι με κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βαριά κατηγορία που θα βρεθεί αντιμέτωπος ο πρώην υπουργός είναι για νόθευση εγγράφου, αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ η πρόταση καταπέλτης αναφέρει πως είχε και τη δυνατότητα και το κίνητρο να αφαιρέσει τα ονόματα των συγγενών του από τη λίστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να μπουν στο κάδρο των ευθυνών και οι κύριοι Παπανδρέου και Βενιζέλος και προτίθεται να καταθέσει τη δική του πρόταση για σύσταση προανακριτικής. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου τώρα από την πλευρά του αρνείται ότι αλλίωσε τη λίστα Λαγκάρντ προκειμένου να προστατεύσει συγγενικά του πρόσωπα και στρέφει τα βέλη του προς την νυν ηγεσία του Πασόκ. Στο μυστήριο της λίστας Λαγκάρντ θα κληθεί πλέον η Βουλή να ρίξει άπλετο φως, με τους τρεις κυβερνητικούς εταίρους να καταθέτουν με διαδικασίες εξπρές τη Δευτέρα την πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή. Πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφέρουν πως το σκεπτικό της πρότασης θα στηριχθεί στο γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί αλλίωση της λίστας και πως ο κύριος Παπακωνσταντίνου είχε τη δυνατότητα αλλά και το κίνητρο να πράξει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω εξέταση αυτής της περίπτωσης. Δικαιοσύνη σημαίνει δίκαιη φορολογία, δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τους αδύνατους και κράτος δικαίου για όλους. Όχι ασυδοσία των ισχυρών και αναλγησία προς τους αδύνατους. Ισονομία σημαίνει ότι ο νόμος προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Ενστάσεις εξακολουθεί να προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την έρευνα μόνο στο πρόσωπο του κυρίου Παπακωνσταντίνου. Κράτησε επί 14 μήνες ένα τέτοιο αρχείο στο συρτάρι του και αποδεδειγμένα απαντούσε ψευδώς σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αναφέρομαι στον κύριο Βενιζέλο, που έχει δώσει και προφορικές και έγγραφες απαντήσεις ψευδείς, λέγοντας ότι τέτοιο αρχείο δεν υπάρχει και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία καταθέσεων στην Ελβετία. Σε συνέντευξή του πάντως, ο πρώην τσάρος της οικονομίας, δείχνοντας την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει, περνά στην αντεπίθεση για την πρωτοβουλία του Ευάγγελου Βενιζέλου να τον διαγράψει από το Πασόκ. Δεν αφαίρεσα τα ονόματα συγγενικών μου προσώπων, ούτε κανένα άλλο όνομα. Τα αρχεία που παρέλαβα τα έδωσα στον τότε επικεφαλής του ΔΟΕ, Γιάννη Διώτη. Είμαι πολύ σαφής και απόλυτος σε αυτό. Λυπάμαι που ο πρόεδρος του Πασόκ έσπευσε να αποδώσει ευθύνες, πρώτος από όλους, σε εμένα προσωπικά. Η σπουδή αυτή μάλλον κάτι δείχνει. Θα ήθελα πάντως να τον διαβεβαιώσω ότι η ιδεολογία και η ηθική μου στάση δεν τίθενται υπό την δική του κρίση. Ο βουλευτής του Πασόκ, Σιμεών και Δίκογλου, μιλώντας στο Sky, υποστήριξε πως η διαρροή της πρώτης λίστας έγινε από τον πρώην ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, Ιωάννη Διώτη, τον οποίο έχει ήδη στοχοποιήσει υποκράτους. Μήπως αυτό θα πρέπει να δούμε πώς έφυγε και η λίστα και πήγε σε περιοδικό και δημοσιεύτηκε, από πού ήταν αυτή η πηγή. Να το άλλο θέμα, άλλο θέμα αυτό που θέτεται και θα το θέσει νομίζω το Πασόκ είναι πώς δημοσιοποιήθηκε. Και μάλλον εκεί δείχνει προς συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε κιόλας. Αν με επιτρέπετε μια στιγμή. Κύριε Κεντρικό, μισό λεπτό. Θέλετε, δείχνετε συγκεκριμένο πρόσωπο από το Πασόκ. Εννοούμε τον κύριο Διώτη, προφανώς. Τον κύριο Διώτη. Ο κύριος Διώτης την έδωσε και δημοσιοποιήθηκε. Αυτό λέτε από το Πασόκ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Κυρία Γιαταγάννα, θα ζητήσετε αύριο την πλήρη λίστα Λαγκάρντ, αυτή η οποία ήρθε. Θα κάνουμε γραπτό αίτημα, γιατί το ζητήσαμε προφορικά, δεν μας το έδωσε. Μάλιστα. Θα κάνουμε γραπτό αίτημα και αν δεν μας δοθεί θα υποβάλουμε μήνυση στον πρόεδρο της Βουλής. Δεν μπορεί, τα ψέματα τελειώσανε πια. Τα ψέματα τελειώσανε. Για την κυβέρνηση πάντως δεν υπάρχει κανένα θέμα παραγραφής των όποιων ευθυνών του πρώην Υπουργού. Αυτή η Βουλή έχει την αρμοδιότητα. Η δεύτερη σύνοδος λήγει το νωρίτερο τον Ιούνιο του 2014. Άρα λοιπόν, μέχρι τότε η Βουλή έχει τη δυνατότητα να κάνει τη δουλειά της, ζήτημα παραγραφής δεν τίθεται. Ακριβώς επειδή δεν υπήρξε δεύτερη σύνοδος σε αυτή τη Βουλή, δεν υπήρξε και παραγραφή και μπορεί πράγματι να ασκηθεί η ποινική δίωξη εντός αυτής της συνόδου, της βουλευτικής περίοδου που διανύουμε. Όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα, η πρόταση προανακριτικής για τον κύριο Παπακωνσταντίνου πρέπει να υποβληθεί από 30 τουλάχιστον βουλευτές. Με απόφαση της Βουλής που απαιτείται να ληφθεί από την απόλυτη πλειοψηφία μετά από μυστική ψηφοφορία, θα συγκροτηθεί η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, θα οριστούν τα μέλη της και η προθεσμία υποβολής του πορίσματος και του αποδεικτικού υλικού. Το πόρισμα της Επιτροπής για τυχόν τέλεση ποινικών αδικημάτων του πρώην Υπουργού πρέπει να εισαχθεί έπειτα στην Ολομέλεια, η οποία θα αποφασίσει για την άσκηση ή μη δίωξης. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Στράτο Μπαλί και τον Αντώνια Τζολέτου για να δούμε όλες τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Να αρχίσουμε από σένα, Στράτο, με τις πληροφορίες που υπάρχουν εν ώψη της αυριανής πρότασης των κυβερνητικών εταίρων. Λοιπόν, Σπύρο, ίσως και απόψε οι κύριοι Βενιζέλος και Κουβέλης θα πάρουν στα χέρια τους την πρόταση που έχει συντάξει ο Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης, ο κ. Μπαλτάκος, και όλη η νομική υπηρεσία του Μεγάλου Μαξίμου για την προκαταρκτική επιτροπή που θα αναζητήσει τυχόν ευθύνες του κ. Παπακωνσταντίνου. Να δούμε τι αναφέρει μέσα αυτή η συγκεκριμένη πρόταση. Έχουμε τρία πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Μιλάμε για ενδείξεις που αφορούν σε νόθευση εγγράφου. Μιλάμε για παράβαση καθήκοντος και μιλάμε για πράξεις που κινούνται εκτός των υπουργικών καθηκόντων. Και αυτό γιατί το λέμε, γιατί αφορά κυρίως το σκέλος της παραγραφής. Μιλάμε για μια πολύ βαριά κατηγορία, η νόθευση του εγγράφου, μια κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, η ποινή μπορεί να φτάσει και τα 20 έτη, παράβαση καθήκοντος, και αυτό που θα περιγράφεται μέσα στην έκθεση είναι ότι ο κύριος Παπακωνσταντίνου υπάρχουν ενδείξεις ότι πλέον έχει κάνει την αλλίωση της λίστας και ότι είχε και τη δυνατότητα, γιατί ήταν ο άνθρωπος που πήρε το υλικό από τη Γαλλία, αλλά και το κίνητρο, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, να πράξει κάτι τέτοιο. Αυτό θα περιγράφεται μέσα στην πρόταση, θα το πάρουν οι πολιτικοί αρχηγοί το κείμενο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα γίνουν κάποιες παρατηρήσεις από αυτού και από αύριο θα αρχίσει το κείμενο να υπογράφεται από τους βουλευτές των κομμάτων. Με το θέμα παραγραφής, πες μας, Στράτο, τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα παραγραφής, όπως είχαμε πει και από χθες, για την κυβέρνηση δεν υπάρχει. Αυτή δηλαδή η μία ημέρα που λειτουργήσε η Βουλή για να συγκροτηθεί το Προεδρείο της Βουλής δεν συνιστά σύνοδο κατά το σκεπτικό που υπάρχει στην κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως αυτό που τονίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι εδώ μιλάμε για πράξεις οι οποίες δεν αφορούν υπουργικά καθήκοντα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν ισχύει η πενταετία της παραγραφής. Πάμε κανονικά ό,τι ισχύει στην τακτική δικαιοσύνη και αυτό νομίζω ότι θα, όπως τουλάχιστον λένε κυβερνητικά στελέχη, θα αποδειχθεί και από τη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια και στην ψηφοφορία που θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 μέρες για να συσταθεί, εάν φυσικά περάσει, η πρόταση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η αλλίωση της λίστας δεν συνδέεται με απόφαση πολιτικού χαρακτήρα. Ακριβώς, όπως είναι δηλαδή με το έργο ενός υπουργού. Το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 86 του συντάγματος που περιγράφονται όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνια Τζολέτου, ετοιμάζεται να καταθέσει δική του πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρο, οδεύει προς δική του πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή. Αμέσως μετά το φορολογικό, το οποίο θα μπει για συζήτηση στην Ολομέλεια στις 10 Ιανουαρίου, θα έχουμε ουσιαστικά μια δεύτερη σύγκρουση με την κυβέρνηση για το θέμα της λίστας Λαγκάρντ. Τώρα τι λένε σχετικά με το σκεπτικό των τριών κυβερνητικών εταίρων να παραπέψουν μόνο τον κύριο Παπακωνσταντίνου. Αυτό που αναφέρουν είναι πως ο ένας εμπλεκόμενος, ο κύριος Βενιζέλος, διέγραψε τον άλλο εμπλεκόμενο, όπως λένε, τον κύριο Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε σήμερα η ανάρτηση που έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαδημούλης, στο Twitter. Αναφέρει χαρακτηριστικά για τον πρόεδρο του Πασόκ, Σπύρο: Βενιζέλος δεν αξιοποίησε τη λίστα, δεν μάζεψε ούτε ένα ευρώ, δεν ενημέρωσε καν για την ύπαρξή της τον διάδοχό του, αλλά την υπεξαίρεσε. Φταίει, διερωτάται ο κύριος Παπαδημούλης μέσω του διαδικτύου. Βέβαια, στο κάδρο, Σπύρο, βάζουν και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, λένε πως δεν είναι άμυρος ευθυνών και δεν μένουν μόνο στην αλλίωση. Αναφέρουν από την Κουμουνδούρου πως ουσιαστικά έμεινε 20 μήνες κλεισμένη στα συρτάρια η λίστα. Συνεπώς κάποιοι φθαίνε, υπάρχουν πολιτικές, υπάρχουν ποινικές, υπάρχουν και αστικές ευθύνες και αυτές πρέπει να αποδοθούν σε πολιτικά πρόσωπα ή μη. Και αύριο, όπως μαθαίνουμε, θα υπάρχει και νέα μεγάλη σύσκεψη για το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ενώ στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 2 χρόνια δεν έχει υπάρξει κανένα απολύτως όφελος για το κράτος από τη λίστα Λαγκάρντ, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που πήραν στα χέρια τους παρόμοιες λίστες και ενήργησαν άμεσα, καλώντας όσους δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις τους, να δώσουν εξηγήσεις και να πληρώσουν το φόρο που αναλογεί. Την ώρα που στην Ελλάδα παίζαμε το κυνήγι του χαμένου θησαυρού με την περιβόητη λίστα Λαγκάρντ, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων κρατών μετέτρεπαν τις αντίστοιχες λίστες σε βασικό όπλο τους κατά της φοροδιαφυγής, γεμίζοντας τα κρατικά ταμεία με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η μετονομαζόμενη λίστα Λαγκάρντ είναι επί της ουσίας η λίστα Φαλτσιάνι, την οποία απέσπασε ο συγκεκριμένος υπάλληλος από τους υπολογιστές της HSBC στην Ελβετία το 2009 και έφτασε στα χέρια των κυβερνήσεων μετά τη σύλληψή του από το Γάλλο εισαγγελέα Ερικ Ντεμογκολφιέ. Τι έκανε η Γαλλία σε αντίθεση με τη χώρα μας? Τον συνέλαβε ο εισαγγελέας της Νίκαιας, ο Ερικ Ντεμογκολφιέ, πήρε από τον υπολογιστή του τα στοιχεία ονόματα, όλα αυτά, το Γάλλον, συνεννοήθηκε αμέσως με το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και στη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών αξιοποίησαν όλα τα στοιχεία. Με την επεξεργασία των στοιχείων και διασταυρώσεις, το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών εντόπισε τους φοροφυγάδες που περιλαμβάνονταν στη λίστα και απέτησε τα χρήματα, καθώς και όσους διακινούσαν μαύρο χρήμα, οδηγώντας τους στη δικαιοσύνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα μόλις χρόνο συγκέντρωσε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Τι δημοσιονομικό όφελος, σύμφωνα με την εκτίμησή σας, μπορεί να υπάρξει? Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να ξέρει κανένας, διότι δεν έχει δει τη λίστα, δεν έχει δει τα ονόματα, δεν έχει δει τα ποσά κλπ. Απ' την άλλη πλευρά, ακούμε σε εφημερίδες ότι σε ξένες χώρες υπήρξε κάποια σημαντική εισδροή πόρων στις εφορίες των κρατών, ναι, οι οποίες αξιοποίησαν τις λίστες. Αντίστοιχη ήταν και η οδός που κινήθηκε η Γερμανία για την αξιοποίηση της επίμαχης λίστας. Το 2010 τα CD με τα ονόματα Γερμανών καταθετών στην HSBC της Ελβετίας τις απέδωσαν φόρους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποδείχτηκε τόσο πολύτιμο εργαλείο που τον Απρίλιο αγόρασε άλλο ένα CD έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα όσα είπε ο ίδιος ο Φαλτσιάνι τον Οκτώβριο του 2012, μιλώντας στην εκπομπή Φάκελη του Sky, καταδεικνύουν τα ωφέλη που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα από την αξιοποίηση της επωνομαζόμενης στη χώρα μας λίστας Λαγκάρντ, εντοπίζοντας φοροφυγάδες και offshore φαντάσματα. This information, just in France, gave the possibility for French citizens to get back billions and billions of euros. We have to understand it's a war in the dark, and we are all victims of this war. Stopping this will stop the hemorrhage. Εμείς φτάσαμε στο σημείο όχι μόνο να μην αξιοποιήσουμε τη λίστα, αλλά να γίνει γνωστή η λίστα Φαλτσιάνι από τους άθλιους, το τονίζω, πολιτικούς χειρισμούς των υπουργών της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο Γιάννης Τουρνάρας πάντως απευθύνει τελεσίγραφο σε όλους όσοι έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό να τα φέρουν πίσω, χωρίς μάλιστα να περιμένουν φορολογική αμνηστία. Έχω δώσει σαφείς οδηγίες να γίνουν εξαντλητικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ για όλους τους φορολογούμενους που φέρονται να είναι καταθέτες μεγάλων ποσών στο εξωτερικό βάσει των στοιχείων που έχουν περιέλθει σε ελληνικές φορολογικές αρχές από φορολογικές αρχές του εξωτερικού. Να δούμε τώρα τι γίνεται με την κακοκαιρία. Ένας 67χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενός χυμάρου στην Καρδίτσα, ενώ πολλές είναι ζημιές σε καλλιέργειες, σπίτια και καταστήματα από τις βροχές, τις πλημμύρες που πλήττουν μεγάλο τμήμα της χώρας. Δύσκολες ώρες περνούν και οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πριν παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε με τον δήμαρχο του Ωρωπού. Καλησπέρα σας, κύριε δήμαρχε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Φαίνεται πως αυτή η βροχή, οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα. Πράγματι. Δύσκολη ώρα για το μεγάλο Δήμο του Ωρωπού. Ο Ασωπός ποταμός αυτή τη φορά δεν μας απασχολεί για το καλό. Ακραία καιρικά φαινόμενα, έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν το ποτάμι και εκατοντάδες στρέμματα πέριξ αυτού πλημμύρισαν σπίτια, οικόπεδα, δρόμοι, καταστροφές πλήρης. Δόξα τω Θεώ, με συντονισμένες ενέργειες πυροσβεστικής, του Δήμου, της Πολιτείας, της Περιφέρειας, αποφύγαμε τα χειρότερα όσον αφορά την επικινδυνότητα για τις ζωές των ανθρώπων. Απεγκλωβίσαμε πολλούς ανθρώπους, τους έχουμε στα γύρω ξενοδοχεία και αυτή τη στιγμή απομένει ένα ζευγάρι ακόμη, η ΕΜΑΚ, να έρθει να μας βοηθήσει να το απεγκλωβίσουμε. Σε ποια περιοχή, ναι, σε ποια περιοχή, κύριε δήμαρχε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Είναι ακριβώς πριν τις εκβολές του Ασωπού, στην περιοχή Χαλκουτσίου, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Κωνσταντίνου και ευρύτερα στο Χαλκούτσι. Κύριε δήμαρχε, βοηθήστε μας να καταλάβουμε. Μεταφέρετε μας, ενώ εμείς παρακολουθούμε τις εικόνες που κατέγραψε ο δημοσιογράφος του Sky, ο Γιώργος Τσελίκας, που ήταν στην περιοχή και έκανε το ρεπορτάζ. Δώστε μας και στην εικόνα. Δηλαδή, όταν λέτε χρειάστηκε να τους απεγκλωβίσουμε, είχε μπει το νερό στα σπίτια αυτών των ανθρώπων. Σε τι ύψος είχε φτάσει? Τα σπίτια μέσα και πέριξ των σπιτιών υπήρχε νερό σε ύψος πάνω από 1 μέτρο. Οπόμενος δεν μπορούσαν να βγουν με τίποτε, ούτε να πάνε πουθενά, ούτε με αυτοκίνητο. Και τα αυτοκίνητά τους ήταν, καταλαβαίνετε, σε ένα μέτρο ύψος νερό, ήταν απενεργοποιημένα. Και ηλικιωμένοι άνθρωποι, πολλοί. Ηλικιωμένοι, είχαμε μια γιαγιά 90 χρονών που τη φιλοξενούμε τώρα στο ξενοδοχείο δίπλα. Είχαν ανθρώπους που θέλανε να πάρουν τα φάρμακά τους. Είχαν μια περιπέτεια μεγάλη. Λόγω παρατεταμένης βροχής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος να κινδυνεύει εκτός από το ζευγάρι των ηλικιωμένων που μας είπατε? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Τώρα, μόλις τελειώσαμε με ένα καρκινοπαθή που πήγαμε τα φάρμακα. Το τελευταίο είναι το ζευγάρι αυτό που περιμένουμε την αμάχη να το απεγκλωβίσει. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους για να μην ανησυχήσουν. Απλά όχι, δεν μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν από εκεί που είναι, έτσι, για να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο. Όλες οι υπηρεσίες, δόξα τω Θεώ, τους ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Όπως θα ευχαριστήσω για την πολιτεία που αύριο μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να μας αποζημιώσει γι' αυτό. Τους δρόμους, τα σπίτια και τους ανθρώπους, οι οποίοι, καταλαβαίνετε, στην περιοχή μας δεν είναι και τίποτα πλούσιοι. Συνεχίζεται η βροχή, συνεχίζει να πέφτει τώρα βροχή στην περιοχή σας? Είχε σταματήσει για 2 ώρες και έπεσε λίγο η στάθμη του Ασωπού, αλλά τώρα αρχίζει να ψυχαγγίζει και αυτό. Μας ανησυχεί. Φαντάζομαι όλο το βράδυ θα είστε σε επιφυλακή δάκληση θεμάτη σήμερα, περιμένοντας να δείτε τι θα γίνει. Δυστυχώς περνάμε δύσκολες μέρες. Ξέρετε ότι ο Ωρωπός είναι ο μεγαλύτερος δήμος στην Αττική σε έκταση. Έχουμε παρόμοια προβλήματα στον Κάλαμο, παρόμοια προβλήματα στον Αυλώνα, παρόμοια προβλήματα στους Αγίους Αποστόλους. Ρέματα, ποτάμια που πηγαίνουν στο θάλασσα έχουν διακόψει την κυκλοφορία σε πολλά μέρη. Οπότε η συμβουλή σας είναι η προτροπή σας και κόσμος ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθεί προς τα εκεί. Δεν μπορεί άλλωστε. Αν μας λέτε πως έχει φτάσει το νερό 1 μέτρο, είναι και επικίνδυνο να προσεγγίσει κάποιος με το αυτοκίνητο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλή δύναμη, καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και τους κατοίκους εκεί που δοκιμάζονται, να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ με το τι έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές και σε άλλες της χώρας που πλήττονται από την κακοκαιρία. Ένας 67χρονος που αγνοείται από χτες ανασύρθηκε νεκρός από την κήτη του ποταμού στην Καρδίτσα. Ο άτυχος άνδρας έφυγε το βράδυ του Σαββάτου από το καφενείο εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης για να γυρίσει στο σπίτι του. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του και οι συγχωριανοί του ειδοποίησαν το πρωί της Κυριακής στην αστυνομία. Σοβαρότατα προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Συνολικά περισσότερες από 150 κλήσεις έχει δεχτεί η πυροσβεστική υπηρεσία από τις 5 το πρωί για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα ημιυπόγεια και ισόγεια καταστημάτων και σπιτιών σε Νέα Μάκρη, Καστρί, Μαρούσι, Κηφισιά, Κρυονέρη, Κάλαμο, Λυκόβριση, Νέα Ερυθρέα, Άγιο Στέφανο και Δροσιά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 28 χρόνια είμαι εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βροχόπτωση. Ακραία καιρικά φαινόμενα μας έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Σταμάτας, εδώ που από το πρωί βρέχει καταρακτωδώς. Η στάθμη νερού στο οδόστρωμα έχει ξεπεράσει τα 60 εκατοστά. Εγώ μένω εδώ, δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου, το σπίτι μου έχει πλημμυρίσει, έχει τουλάχιστον 1,5 μέτρο μέσα νερό. Το δικό μας νάτο είναι πλημμυρισμένο πίσω από εκεί. Το πρόβλημα υπάρχει είναι ότι έχει βρέξει πάρα πολύ, έχει γεμίσει το ποτάμι, είμαστε κοντά στο ποτάμι. Έχουμε μικρά παιδιά, όπως και να είναι, που συνεχίζει να βρέχει, φοβόμαστε. Στην ευρύτερη περιοχή Αττικής και κυρίως στη Νέα Μάκρη, όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα, βρίσκονται 20 οχήματα της πυροσβεστικής. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη Φθιώτιδα, ο δυνατός αέρας ξερίζωσε δέντρα, ενώ η δυνατή βροχή γέμισε τους δρόμους με πέτρες και άλλα φερτά υλικά. Κάθε φορά που βρέχει υπάρχει αυτό το πρόβλημα και είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί τα νερά, τα όμβρια, δεν υπάρχουν φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων. Στο Καρπενήσι η κίνηση γίνεται μόνο με αλυσίδες, ενώ κλειστό είναι το χιονοδρομικό στο Βελούχι. Στον κάμπο της Λαμίας περισσότερα από 4.000 τρέματα έχουν πλημμυρίσει εξαιτίας της υπερχείλησης του ποταμού Σπερχιού. Άρχιμε τώρα στα της οικονομίας. Σημαντικές επιβαρύνσεις σε φορολογούμενους και νοικοκυριά φέρνει το 2013. Στο ρεπορτάζ που θα δούμε, ο Χρυσόστομος Τσούφης μας παρουσιάζει τι ακριβώς αλλάζει από την προσεχή Τρίτη, με τον μπαίνει ο νέος χρόνος σε μισθούς, συντάξεις και φόρους. Για μια ακόμη φορά, το νέο έτος θα φέρει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε εκατομμύρια φορολογούμενους. Από 1η Πρώτου του 2013, εξαιτίας της νέας φορολογικής κλίμακας και της κατάργησης κάθε αφορολόγητου, θα εφαρμοστούν αυξημένες παρακρατήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μεγάλοι χαμένοι όσοι έχουν παιδιά και εισόδημα πάνω από 11.000 ευρώ. Κερδισμένοι οι άγαμοι και έγκαμοι χωρίς παιδιά με εισοδήματα έως 23.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας φορολογούμενος με 1.500 ευρώ μηνιαίες αποδοχές, αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, ώρες, θα έχει μείωση παρακράτησης 11 ευρώ το μήνα αν είναι άγαμος ή δεν έχει παιδιά, αύξηση όμως 4 ευρώ με ένα παιδί, 17,5 με 2 και 38,7 ευρώ με 3 παιδιά. Εκείνο που προσπάθησε να κάνει είναι ένα εισπρακτικό νομοσχέδιο. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να είναι δίκαιο, ούτε να είναι αποτελεσματικό, ούτε να πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Μοναδική λογική η οποία υπήρχε. Και για να φτάσει σε τέτοιο αποτέλεσμα χρειαζόταν προσπάθεια και το έχουμε ξαναπεί, ήταν να μπορέσω να μαζέψω όσο περισσότερα χρήματα μπορώ από μισθωτούς και συνταξιούχους. Ειδικά οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ θα δουν τις αποδοχές τους να ψαλιδίζονται επιπλέον 25%, αποτέλεσμα της ένταξής τους στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 1η Πρώτου του 2013 η οροφή για εργαζόμενο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 χρόνια υπηρεσίας τίθεται στις 2.200 ευρώ μεικτά. Καθημερινά βιώνω τα προβλήματα και την απογοήτευση πολλών συνανθρώπων μας, με τους οποίους έρχομαι σε επαφή. Ουδής μπορεί να μείνει αλόβητος από αυτό που έγινε στη χώρα μας και σίγουρα πλήττονται περισσότερο από την κρίση οι πιο αδύναμοι οικονομικά. Το 2013 θα είναι το έτος μεγάλων αλλαγών. Αν τις πετύχουμε, τότε η νέα γενιά του τόπου μας, που σήμερα αδίκως σηκώνει το φορτίο των λαθών του παρελθόντος, θα εξασφαλίσει ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον. Μεγάλες απώλειες και για τους συνταξιούχους, τις οποίες θα αρχίσουν να νιώθουν από τις συντάξεις του Φεβρουαρίου. Οι περικοπές επιβάλλονται από το 1ο ευρώ και είναι 5% για συντάξεις 1.001 έως 1.500 ευρώ, 10% για 1.501 έως 2.000 ευρώ, 15% για 2.001 έως 3.000 ευρώ και 20% για τις συντάξεις άνω των 3.000 ευρώ. Παράλληλα, το πακέτο των ασφαλιστικών μέτρων φέρνει βίαιη αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη, που συνοδεύεται από διετή αύξηση και όλων των ενδιάμεσων ορίων συνταξιοδότησης. Χιλιάδες εργαζόμενοι που στις 31 Δεκάτου του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης υποχρεώνονται σε 2 ακόμη έτη εργασίας. Όσοι είναι στο δημόσιο, όποιος έχει 25 χρόνια, κύριε Σοπασί, έχει κατοχυρώσει. Έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και παραμένει με τις προηγούμενες διατάξεις. Όποιος λοιπόν έχει. Όποιος δεν έχει όμως 25 χρόνια και τα συμπληρώνει από το 13 και μετά. Ναι. Θα του προσθεθούν χρόνια, θα φύγει μετά τα 62. Αλλαγές επί το δυσμενέστερο και στις εργασιακές σχέσεις. Ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης στις 11 ώρες, ελαστικό ωράριο και πάγωμα τριετιών στο επίπεδο του 2012 είναι μόνο μερικές από αυτές. Επιπλέον, ο κατώτατος μισθός του νεοπροσλαμβανόμενου τίθεται στα 585 ευρώ, ενώ από 1η Απριλίου το κράτος θα έχει τον τελικό λόγο για τον καθορισμό του ύψους του. Οι αμοιβόμενοι με κατώτατο μισθό δεν θα λαμβάνουν επίδομα γάμου και κανένας δεν θα δει αυξήσεις αν πρώτα το γενικό ποσοστό ανεργίας δεν υποχωρήσει στο 10%. Την πολιτική που ακολουθούμε, ναι, όχι μόνο δεν θα πέσει στο 10%, αλλά θα ανεβαίνει συνέχεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το εξής, ότι προβλέπεται, ναι, ότι στο μέλλον, ναι, θα έχουμε και νέα εφόρμηση πάνω στους μισθούς. Διότι θα καθορίσει το κράτος το μισθό. Ακριβώς. Τη δραματική εικόνα για τους φορολογούμενους συμπληρώνει η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, η πρώτη δόση της οποίας θα ισχύσει ήδη από τον Ιανουάριο. Η ΔΕΗ δεν είναι μόνο, είναι τα φάρμακα, είναι η συγκοινωνία, είναι η παιδεία. Αυτά είναι, τα μάθαμε από την πρώτη, στο πρώτο έτος των οικονομικών σπουδών. Και λέγονται κοινωνικός μισθός. Αυτός ο κοινωνικός μισθός, όταν δεν υπάρχει, υπάρχουν δυσκολίες, τον τονώνεις. Για να μπορέσεις και κοινωνικά να στηρίξεις ένα νοικοκυριό, να μην δημιουργηθεί και η ζήτηση ελάχιστη. Ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αναζητά το Οικονομικό Επιτελείο, βάζοντας πλαφόν στις συναλλαγές με μετρητά. Όπως λέει ο Υφυπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Μαυραγάνης, στην Καθημερινή, πρέπει οι φορολογούμενοι να αρχίσουν να χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, δίνοντας από την πλευρά της όμως και η πολιτεία τα ανάλογα κίνητρα. Τη διεύρυνση χρήσης του πλαστικού χρήματος επιστρατεύει το Οικονομικό Επιτελείο στο πλαίσιο της επιχείρησης πάταξη της φοροδιαφυγής. Με στόχο την απευθείας εισπράξη του ΦΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει τη δραστική μείωση του ορίου συναλλαγών, πάνω από το οποίο οι πληρωμές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους, όλες οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ θα είναι εφικτές μόνο μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, έναντι του ποσού των 1.500 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται έως το τέλος του 2013 το ποσό αυτό να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει εφικτή η αλλαγή στην προτίμηση από πληρωμή σε μετρητά με άλλους τρόπους. Μια προτίμηση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μια ίσως στρεβλή πραγματικότητα στη χώρα μας, η οποία πρέπει να αλλάξει, χωρίς όμως να διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή. Με το πλαστικό χρήμα, το κυνήγι του ΦΠΑ από δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες θα είναι πιο εύκολο, καθώς οι τράπεζες θα αποστέλουν τα στοιχεία των συναλλαγών συναλλαγών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, διαχωρίζοντας παράλληλα τον ΦΠΑ και καταθέτοντας τον απευθείας σε λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, πιστώνοντας το λογαριασμό του καταστηματάρχη μόνο με το καθαρό ποσό της συναλλαγής. Μπορεί να αποφεύγεται τρομοντινά κάπως η φοροδιαφυγή. Μπορεί. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών, για τη διεύρυνση της χρήσης πλαστικού χρήματος εξετάζονται κίνητρα που θα δελεάσουν τους καταναλωτές. Τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν είναι με βάση την εμπειρία που υπάρχει και σε άλλες χώρες, όπου έχει χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο σύστημα. Η επιβράβευση στους πολίτες που χρησιμοποιούν κατά κόρον ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δίνεται μέσω κάποιων δώρων ή χρημάτων. Αλλά πρέπει να μελετηθούν θέματα σε σχέση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους πρώτους μήνες του 2013 αναμένεται να γίνει και η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών των επιχειρήσεων με το ηλεκτρονικό σύστημα TaxisNet, προκειμένου η εισπράξη του ΦΠΑ να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τώρα να συνδεθούμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καραστεφανή, καθώς έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Δημήτρη, καλησπέρα, για εξάθρωση κυκλώματος πύρας με ναρκωτικά, στο οποίο εμπλέκονται και αστυνομικοί. Καλησπέρα σας, Τύρο. Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση που ξεπερνά ακόμα και τους 10 μήνες και τηλεφωνικών συνομιλιών, κατάφεραν οι αστυνομικοί, οι ιδιοκτικές αρχές να εξαρθρώσουν το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο, Σπύρο, φέρονται να εμπλέκονται και 3 αστυνομικοί που ήδη έχουν συλληφθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο προϊστάμενος του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Ασφάλειας Βόλου, ένας αστυνομικός που υπηρετεί σήμερα στο τμήμα Λοδαπών της Θεσσαλονίκης, καθώς και ένας ακόμη αστυνομικός που υπηρετεί στο Αγρίνιο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, εμπλέκονται και άλλοι αστυνομικοί, νομίζω ότι είναι περισσότεροι από 3 και θα φτάσουμε τον αριθμό 7, ίσως και 8. Σύμφωνα πάντως 8 με τις αστυνομικοί. 8. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, είχαν πολύ περίεργες συναλλαγές με εμπόρους ναρκωτικών, από τις οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών και τα ευρήματα που βέβαια εντοπίστηκαν, όπως ναρκωτικά, όπλα, χασίς, ηρωίνη πιο συγκεκριμένα, και 40.000 ευρώ, ενώ ψάχνουν να βρουν και αποθηκευτικούς χώρους, τις γνωστές ως καβάντζες. Και από τις περιοχές που μας είπες, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η επιχείρηση υπάρχει, εξελίσσεται σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ακριβώς, είναι στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης είχαν τα πλοκάμια, στον Βόλο και το Αγρίνιο. Όπως σας είπα νωρίτερα, έχουν συλληφθεί 28 άτομα και δεν αποκλείεται, όπως σας είπα, και η εμπλοκή και άλλων αστυνομικών. Συνήθως φαίνεται ότι αρχικά μέλη ήταν Αλβανοί, μάλλον αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας και Ρωμά, καθώς και οι αστυνομικοί αυτοί που εμπλέκονται, που είχαν στην κατοχή τους τα περισσότερα από τα ναρκωτικά. Φαντάζομαι και τις επόμενες ώρες θα μας έχεις και άλλες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, ένταση είχαμε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, στη συγκέντρωση των εμποροϊπαλλήλων που πραγματοποιούν 24ωρη απεργία για τη λειτουργία των καταστημάτων για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, σήμερα δηλαδή. Οι έμποροι εμφανίζονται πρόθυμοι από την πλευρά τους να συζητήσουν αυτό το θέμα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λένε ωστόσο πως το κύριο πρόβλημα είναι η υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης. Μέλη του Συνδικάτου Εργαζομένων Βιβλίου Χάρτου αλλά και του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων πετούν αντικείμενα στη βιτρίνα πολυκαταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την αντίδραση της αστυνομίας. Ακολουθεί ένταση που περιορίζεται σε φωνές και αντεγκλήσεις. Οι περίπου 100 συνδικαλιστές που πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας κατά της απελευθέρωσης των ωραρίων των εμπορικών καταστημάτων προσπάθησαν στη συνέχεια να διακόψουν την κυκλοφορία στην οδό Πανεπιστημίου, δίχως ωστόσο να τα καταφέρουν. Αποχώρησαν από το κέντρο της Αθήνας λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν και τους διαδέχθηκαν περίπου ισάριθμοι συνάδελφοί τους από το ΠΑΜΕ, που επίσης διαμαρτυρήθηκαν για τη δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές που προωθεί η κυβέρνηση. Εγώ έχω κατάστημα και θα ήθελα να έχω το ελεύθερο να ανοίγω όποτε θέλω, αρκεί να ήταν σύμφωνοι αυτοί που δουλεύανε μαζί μου, οι συνεργάτες μου. Εκτός από τους περισσότερους καταστηματάρχες που άνοιξαν τα μαγαζιά τους την Κυριακή, σύμφωνοι με το μέτρο που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, φαίνεται να είναι και οι περισσότεροι καταναλωτές. Δίνεται και ευκαιρία στους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά να μπουν την Κυριακή να δουλεύουν, να ψωνίσουν. Συμφωνώ, θέλω όταν έρχομαι εδώ διακοπές να μπορώ να ψωνίζω την Κυριακή. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει θετικά την πρόταση που διατυπώθηκε από την Τρόικα για απαλλαγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, όπως δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή της Κυριακής ο Υφυπουργός Οικονομικών. Το εξετάζουμε, ωστόσο πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ώστε να αποτρέψουμε φαινόμενα όπου κάποιοι, προκειμένου να ευνοηθούν από το νέο καθεστώς, θα ρίχνουν τα έσοδά τους με στόχο να εξαιρεθούν από τον ΦΠΑ. Δηλαδή, όταν βάζεις ένα πλαφόν, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Και αυτό διότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου κάποιες επιχειρήσεις θα μειώνουν το τζίρο τους για να υπαχθούν στο νέο καθεστώς. Το εξετάζουμε, αλλά πρέπει να βρούμε τις ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα μείωσης του τζίρου. Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, την περασμένη Κυριακή, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο κύκλος εργασιών των εμπορικών καταστημάτων ήταν μειωμένος κατά 20% συγκριτικά με την αντίστοιχη ημέρα πέρσι. Στην Αλεξανδρούπολη και στο Κιλκίσι η πτώση υπερβαίνει το 50%, ενώ στις Σέρρες, τη Δράμα και τα Ιωάννινα η πτώση του τζίρου ξεκινάει από 30% και φτάνει μέχρι και το 50%. Τώρα, να συνδεθούμε με τον Αχιλλέα Τόπα για να δούμε, Αχιλλέα, με τη βοήθειά σου, πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο, παραμονή αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Βεβαίως, Σπύρο, να ξεκινήσουμε από αύριο, παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπου δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, καθώς όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των σειρμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου αλλά και των σειρμών του ΟΣΕ, θα κινηθούν κανονικά. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως ήθιστε κάθε ημέρα, κάθε παραμονή Πρωτοχρονιά, αναμένεται να ξεκινήσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 10.30, 11 το βράδυ και μετά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμα η ανακοίνωση του επίσημου προγραμματισμού από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει αύριο. Την Τρίτη τώρα, ανήμερα Πρωτοχρονιά, τα πράγματα αναμένεται να είναι αρκετά δύσκολα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, καθώς τα σωματεία των ηλεκτροδηγών σε μετρό αλλά και στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους Αθηνών και Πειραιά έχουν αποφασίσει 24ωρη απεργία. Όλα τα υπόλοιπα μέσα, Σπύρο, αναμένεται να κινηθούν κανονικά ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Τα συνδικάτα των εργαζομένων σε μετρό και σε ηλεκτρικό αντιδρούν στην ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο, που όπως υποστηρίζουν θα μειώσει ακόμη περισσότερο τις αποδοχές τους. Σε αυτόν τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, μάλλον, αντιδρούν, δεν συμφωνούν και τα υπόλοιπα συνδικάτα των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες. Ωστόσο, αποφάσισαν να μην απεργήσουν παραμονή Πρωτοχρονιάς, είτε γιατί θεωρούν ότι είναι λάθος να απεργούν δηλαδή σε μια τέτοια ημέρα, είτε γιατί περιμένουν εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο που ενδεχομένως να τους εξαιρέσουν από το ενιαίο μισθολόγιο, αν και αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αχιλλέα. Αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην υπόθεση του ΕΟΤ. Στη δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές έχουν εντολή να παραπέμψουν οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη υποπέσει στην αντίληψή τους οι τρεις ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, που θα ερευνήσουν τα πεπραγμένα στον οργανισμό για το οικονομικό έτος 2011 μετά τις αποκαλύψεις για μαύρη τρύπα που υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Εξονυχιστικούς ελέγχους στα οικονομικά πεπραγμένα του ΕΟΤ αναμένεται να διενεργήσουν οι υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους μετά τις αποκαλύψεις για μαύρη τρύπα στον οργανισμό ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2011, όταν δηλαδή υπουργός ήταν ο Παύλος Γερουλάνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε ο ΕΟΤ στην εταιρεία Google με απευθείας ανάθεση του κυρίου Γερουλάνου για έργο του οργανισμού. Παρά το γεγονός ότι γι' αυτό ενδιαφέρθηκαν και άλλοι πάροχοι, ενώ, όπως υποστηρίζουν από τον ΕΟΤ, το έργο παραδόθηκε ημιτελές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη μαύρη τρύπα συμπεριλαμβάνονται και παλαιά χρέη του καζίνο της Κέρκυρας προς τον ΕΟΤ, για τα οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει σχετική ρύθμιση. Οι τρεις ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου έχουν εντολή από τον Χρήστο Σταϊκούρα να παραπέμψουν οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Ενώ, όπως όλα δείχνουν, η δικαιοσύνη δεν θα παραμείνει αμέτωχη στην υπόθεση αυτή. Καθημερινά αποκαλύπτονται πτυχές αυτής της φαύλης, πραγματικά φαύλης διακυβέρνησης, στην οποία έχει παραδοθεί η χώρα σε ολόκληρη, θα σας έλεγα, τη μεταπολίτευση, αλλά που είναι ιδιαίτερα αισθητή την περίοδο της μνημονιακής διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα, προσωρινά κρατούμενοι ως η υπόθεση να φτάσει στις δικαστικές αίθουσες, θα παραμείνουν τρεις κατηγορούμενοι για το θέμα της επίμαχης επιταγής ύψους 147.000 ευρώ. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος όλων των πληρωμών με επιταγές στον ΕΟΤ από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου. Για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των 2.500 υπαλλήλων που τέθηκαν φέτος σε διαθεσιμότητα, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανακοινώνοντας ότι μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 7.500 κενά διοικητικού προσωπικού. Σύμφωνα με τον κύριο Μανιτάκη, οι υποδιαθεσιμότητα εργαζόμενοι θα μετακινηθούν μέχρι το τέλος Φεβρουάριου. την έναρξη των μετακινήσεων για τους περίπου 2.500 υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αποσαφηνίζοντας για πρώτη φορά ότι η μετακίνηση θα γίνει σε θέση αορίστου χρόνου, συνεπώς δεν τίθεται θέμα απόλυσης. Μόνο μέχρι τώρα, άλλωστε, έχουν καταγραφεί 7.500 κενά διοικητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων 3.314 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 1.065 στο εσωτερικό. Η κινητικότητα είναι μια θετική έννοια για την ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Όταν όμως έχει προηγηθεί η ορθολογική καταγραφή των αναγκών, όταν υπάρχει αξιοκρατία στις επιλογές και όταν δεν συνοδεύεται ανατιολόγητα από τη διαθεσιμότητα. Όσο για το ενδεχόμενο απολύσεων το 2013, οπότε και προβλέπεται κινητικότητα ή διαθεσιμότητα για 25.000 υπαλλήλους. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν αθρώες απολύσεις. Αν γίνουν, θα είναι βάσει των όσων προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας. Δηλαδή, αν καταργηθεί η οργανική θέση και δεν καταστεί δυνατό ο υπάλληλος να μετακινηθεί αλλού και για όσους κριθούν έπειτα από αξιολόγηση ακατάλληλη ή ανίκανη. Εμέσως κατά των απολύσεων στο δημόσιο, τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στον Guardian. Το πρόβλημα του δημόσιου τομέα δεν είναι ποσοτικό αλλά ποιοτικό. Το μέγεθος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης. Οι 25.000 θα αντληθούν από 4 δεξαμενές. Το δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων καταργήσεων οργανισμών, 23 φορείς κάτω από την κεντρική κυβέρνηση που θα αξιολογηθούν, τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων με μέσο όρο μείωση των δομών 50% και την αξιολόγηση του προσωπικού. Και στη διεθνή δισογραφία, στη Συρία έχουμε νέα σφαγή εκατοντάδων αμάχων στην πόλη Χόμς και όλα αυτά την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι αν ο εμφύλιος συνεχιστεί για έναν ακόμη χρόνο, ο αριθμός των νεκρών θα ξεπεράσει τους 100.000. Οι αποκρουστικές εικόνες μιας μεγάλης σφαγής στη Συρία, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Το ερασιτεχνικό βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν μπορεί να εξακριβωθεί από άλλες ανεξάρτητες πηγές, δείχνει τις ορούς 200 και πλέον ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από τις καθεστωτικές δυνάμεις μέσα σε εργοστάσιο, στο προάστιο Ντέιρ Μπάλμπεχ της Χόμς. Μετά από σφοδρές μάχες με τους αντάρτες, οι δυνάμεις του Μπασάρ Αλάς αντεπανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης το τελευταίο 24ωρο. Από την Αίγυπτο, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η καθυστέρηση εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη Συρία, αλλά την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Η κατάσταση στη Συρία είναι πολύ άσχημη και επιδεινώνεται. Επιπλέον, 50.000 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους στη Συρία τον επόμενο χρόνο, αν η κρίση δεν τερματιστεί. Από την έναρξη της εμφύλιας σύγκρουσης, περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Και όσο τα διπλωματικά παιχνίδια συνεχίζονται και η διεθνής κοινότητα δεν αναλαμβάνει δράση, οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες. Και να αρχίσουμε, Δημήτρη Θωμά, από την Ιταλία. Σε αντιέξοδο δείχνουν να οδηγούνται οι προσπάθειες του Σίλβιο Μπερλουσκόνε για σύναψη συμμαχίας με τη Λέγκα του Βορρά εν όψη των εκλογών του Φεβρουαρίου. Τη στιγμή πάντως που την κοινή γνώμη δεν την απασχολεί μόνο ο πολιτικός του λόγος, αλλά και η νέα του σύντροφος. Ο Καβαλιέρε πάντως δηλώνει ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια διαπραγμάτευσης και για το λόγο αυτό ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από το προπύριο της Λέγκας του Βορρά, το Μιλάνο, έχοντας στο πλευρό του τη νεαρή αραβωνιαστικιά του, η οποία ίσως καταφέρει να σαγηνεύσει και τους ψηφοφόρους. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη καταφτάνει στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, συνοδευόμενος από την αραβωνιαστικιά του Φραντσέσκα Πασκάλε. Επιβιβάζονται στο τρένο με προορισμό το Μιλάνο, όπου θα περάσουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Οι παπαράτσι διαγωνίζονται για μια φωτογραφία του ζεύγους και κυρίως της 29χρονης εντυπωσιακής Ναπολιτάνα που έχει κλέψει την καρδιά του Καβαλιέρε. Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, η Φραντσέσκα κάνει τα πάντα για να είναι αρεστή στον αγαπημένο της. Έπειτα από υπόδειξή του έχει αλλάξει το ντύσιμό της, επιλέγοντας πιο αυστηρά τα γέρ. Προτιμά πλέον τα απλά χτενίσματα και παρακολουθεί μαθήματα ορθοφωνίας και καλών τρόπων. Και τώρα τον ακολουθεί στην προεκλογική του εκστρατεία. Φτάνοντας στο Μιλάνο πάντως, η επίσημη αγαπημένη εξαφανίζεται επιμελώς από την προσωπική φρουρά του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος προβαίνει σε πολιτικές δηλώσεις. Επιτίθεται στον Μάριο Μόντι και την ηχείρα συνεργασία στη Λέγκα του Βορρά. Εάν δεν συνεργαστούμε, αλλά ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας, θα χάσουμε περίπου 100 δήμους. Έτσι η Λέγκα του Βορρά θα βρεθεί εκτός παιχνιδιού και θα αποδυναμωθεί ως κόμμα. Την ίδια ώρα, ο πολιτικός αντίπαλος του Καβαλιέρε, ο Μάριο Μόντι, βρίσκεται στη Βενετία για ήσυχες οικογενειακές διακοπές. Συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους, δεν απαντά στην φραστική επίθεση Μπερλουσκόνη και αστιεύεται λέγοντας πως το λούτρινο αρκουδάκι που κρατά ανήκει στον μικρό του εγγονό. Και από την Ιταλία στις ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα εντείνει την πίεσή του προς τους Ρεπουμπλικανούς για να δεχθούν μια συμφωνία που θα σώσει τη χώρα από το λεγόμενο δημοσιονομικό γκρεμό. Μιλώντας, ο Αμερικανός πρόεδρος στην εκπομπή Meet the Press του δικτύου NBC κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικανούς για το πολιτικό αδιέξοδο και για την αιμονή τους, όπως είπε, να διατηρήσουν τις φοροαπαλλαγές για τους πολύ πλούσιους Αμερικανούς. Ο πρόεδρος Ομπάμα προέτρεψε το Κογκρέσο να καταλήξει σε συμφωνία ως το τέλος του χρόνου, ώστε να αποτραπούν οι αυτόματες περικοπές δαπανών και οι αυξήσεις φόρων που θα γίνουν αν δεν επέλθει η συμφωνία. Αν αποτύχουμε, οι φόροι θα αυξηθούν για τους περισσότερους Αμερικανούς, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαράκ Ομπάμα, που τόνισε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί νέα ύφεση τόσο στην αμερικανική όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Οι συνομιλίες μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών αφορούν το όριο του χρέους της αμερικανικής κυβέρνησης, που δεν έχει ακόμη διευθετηθεί οριστικά, όπως και οι φοροαπαλλαγές που έδωσε στους πλούσιους η κυβέρνηση Μπούς, που δεν θα ισχύουν από το 2013. Και στην Ινδία τώρα συνεχίζονται διαδηλώσεις για τον ομαδικό βιασμό της νεαρής γυναίκας που τελικά υπέκυψε. Το θύμα αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος αποτεφρώθηκε στο Δελχή, όπως ορίζουν οι θρησκευτικές παραδόσεις, ενώ η κοινή γνώμη στην Ινδία είναι συγκλονισμένη. Οι πολίτες θρηνούν για την κόρη της Ινδίας που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού και φρικιαστικού βασανισμού. Στη χώρα επικρατεί αγανάκτηση. Οργισμένοι διαδηλωτές ζητούν μέτρα για την προστασία των γυναικών θυμάτων βαναυσότητας. Οι φίλοι της λένε ότι ήταν μια σύγχρονη φοιτήτρια 23 ετών. Η σωρός της επέστρεψε νύχτα αεροπορικός από τη Σιγκαπούρη, 2 εβδομάδες μετά τον ομαδικό βιασμό της. Όλοι οι ηγέτες της Ινδίας υποδέχτηκαν την πτήση στο αεροδρόμιο, ενώ στην κηδεία της υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία. Η κυβέρνηση υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Η προστασία των γυναικών προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και σκέψης πίσω από τις κλειστές πόρτες και στις οικογένειες. Μιλούν για μέτρα ασφαλείας και νόμους. Πρέπει όμως να μιλήσουμε για αυτούς που θεωρούν τις γυναίκες αντικείμενα. Η Ινδία ψάχνει για την ψυχή της μέσα από τελετές και διαδηλώσεις. Πολλοί δε λένε ότι οι φιλοδοξίες της χώρας περνάνε μέσα από αλλαγή σκέψης και νοοτροπίας. Και να πάμε τώρα, Δημήτρη, στη Ρωσία, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν επιβατικό αεροσκάφος τύπου του Τουπόλεφ 204 κατάφερε να προσγειωθεί στον αεροδιάδρομο, διάδρομο προσγείωσης, και έπεσε δίπλα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Внούκοβο της Μόσχας, στο αεροδρόμιο Внούκοβο. Σε βίντεο που μετέδωσε το δίκτυο CNN φαίνεται η στιγμή της πτώσης και αυτοκίνητα που γλίτωσαν από θαύμα κοντά στο σημείο. Το αεροσκάφος πέφτει ακριβώς δίπλα στον αυτοκινητόδρομο κοντά σε αυτοκίνητα. Κομμάτια του αεροσκάφους διασκορπίζονται μέσα στο δρόμο. Ένα από τα λάστιχα του αεροσκάφους χτυπάει προπορευόμενο όχημα. Βροχή από συντρίμμια τρομοκρατούν τους οδηγούς, που ευτυχώς σώθηκαν. Like a horrifying blizzard caught on amateur video. Διερχόμενοι σπέβδουν να σώσουν τους επιζώντες κοντά στο διάδρομο προσγείωσης. Ευτυχώς το αεροσκάφος της Red Wings Airlines, που επέστρεφε στη Μόσχα από την Τσεχία, δεν υπήρχαν επιβάτες παρά μόνο τα 12 μέλη του πληρώματος. Το αεροσκάφος έπιασε φωτιά όταν χτύπησε στο φράχτη του αεροδρομίου, ενώ έπεφτε χιόνι και φυσούσαν ισχυροί άνεμοι. Το αεροσκάφος του Πόλεφ 204 έχασε τον διάδρομο, ένας κινητήρας έπιασε φωτιά και το αεροπλάνο κομματιάστηκε. Σκοτώθηκαν 2 πιλότοι, ο μηχανικός και μία αεροσυνοδός. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν την άτρακτο του αεροσκάφους να κομματιάζεται και σώματα ανθρώπων να πετάγονται στο διάδρομο προσγείωσης. Η Red Wings Airlines ανήκει στο Ρώσο μεγιστάνα Αλεξάνδερ Λέμπεντεβ και εκτελεί πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Και να κλείσουμε έτσι με κάτι διαφορετικό, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε στην Κίνα. Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο. Έχει έκταση 750 τετραγωνικών χιλιόμετρων και περισσότερα από 2.000 γλυπτά. Γλυπτά πάγου ασφαλώς, έτσι. Επισκέπτες από την Κίνα και ολόκληρο τον κόσμο απολαμβάνουν μια βόλτα στον κόσμο του χιονιού και του πάγου στο θεματικό πάρκο που βρίσκεται στην αχανή βορειοανατολική Κίνα. Το πάρκο έχει 9 ζώνες με διαφορετικά θέματα όπως το κρυστάλλινο παλάτι, ο κήπος των μύθων και η εποχή των παγετώνων. Στο κέντρο του πάρκου βρίσκεται το κρυστάλλινο παλάτι που έχει ύψος 48 μέτρα και τα μεγαλύτερα γλυπτά από πάγο στον κόσμο. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 30 διαφορετικές δραστηριότητες στον πάγο και στο χιόνι, όπως την περίφημη τσουλήθρα πάγου πλάτους 148 μέτρων και ύψους 20. Στο πάρκο παίζεται και η θεατρική παράσταση Ίχνη στο χιονισμένο δάσος, όπου οι θεατές παρακολουθούν και ένα φαντασμαγορικό σόου με φώτα, μουσική και φλόγες. Η κυβέρνηση της επαρχίας αναμένει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, που ίσως να γίνουν και εκατομμύρια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και να έρθουμε εδώ πέρα στην Αθήνα, όπου δεν θα ρίξει αύριο χιόνι. Θα έχουμε βροχή, αλλά διαφορετική βροχή δώρων παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Sky 100,3 προς τους ακροατές του για τέταρτη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες δώρα, τα οποία θα δίνονται από τις 5 το πρωί αύριο, τις 5 το πρωί της Δευτέρας, μέχρι τις 6 το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Στον Sky 100,3 βρέχει δώρα. Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Sky χαρίζει πολλά και πλούσια δώρα στους πιο γρήγορους. Τις προηγούμενες χρονιές σας βοηθήσαμε να ανεβείτε τα σκαλιά της εκκλησίας, να επιπλώσετε το σπίτι σας, να ταξιδέψετε. Φέτος σας προσφέρουμε ακόμη περισσότερα. Με τη βοήθεια εμπορικών συλλόγων της Αττικής, επιχειρηματιών, καταστηματαρχών και των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών ανά την Ελλάδα, συγκεντρώσαμε μέχρι στιγμής 1000 δώρα. Συντονιστείτε στον Sky 100,3 και θα είστε και εσείς νικητές. Παραμονή Πρωτοχρονιάς από τις 5 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου, οι παρουσιαστές του ραδιοφώνου του Sky θα δίνουν το σύνθημα και εσείς θα πρέπει να προσέρχεστε πρώτοι στα σημεία που υποδεικνύουν για να παραλάβετε το δώρο σας. Κάθε 5 λεπτά ένας τυχερός ακροατής θα κερδίζει και από ένα δώρο. Φέτος εξασφαλίσαμε για εσάς αεροπορικό εισιτήριο μετεπιστροφής και διαμονή στην Τινησία από το ταξιδιωτικό γραφείο Day Rise Holidays, τριήμερη κρουαζιέρα για 2 άτομα από τη Louis Hellenic Cruises, κινητά τηλέφωνα MLS IQ Talk, Black and White, πόρτα ασφαλείας, σόμπες, τζάκια, ποδήλατα, ρούχα καλλυντικά, κοσμήματα, ξύλα για το τζάκι, φωτογραφικές μηχανές, ταξίδια, γεύματα, διαμονές σε ξενοδοχεία, τρόφιμα και πολλά άλλα. Άρης Πορτοσάλτε, Γκίζα, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης, Χριστίνα Βίδου, Βασίλης Κουφόπουλος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Κωνσταντίνος Λαβίθης θα είναι οι οδηγοί σας στο πιο διασκεδαστικό μοίρασμα δώρων από τα μικρόφωνα του Sky. Πολλές κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ 3.000 παιχνίδια θα περιμένουν τα παιδιά σε πολλές πλατείες της Αττικής. 31 Δεκεμβρίου συντονιστείτε στον Sky 100,3 και θα κερδίσετε πλούσια δώρα. Οι κάτοικοι της Μυτιλήνης απέδειξαν τη φιλοζωία τους στην πράξη. Και ενώ η κρίση πολλαπλασίασε τον αριθμό των αδέσποτων ζώων στη χώρα, μια σημαντική πρωτοβουλία αναδεικνύεται στο νησί της Λέσβου. Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κιβωτός, σε συνεργασία με καταστήματα πώλησης τροφίμων, τοποθέτησαν τροφοσυλλέκτες στην είσοδο γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, προκειμένου να ενισχύσουν τα αδέσποτα ζώα του νησιού. Οι πελάτες των καταστημάτων μπορούν πλέον να τοποθετούν σε αυτόν τις γατοτροφές και σκυλοτροφές που αγόρασαν, ενισχύοντας τη δράση του Συλλόγου Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων η Κιβωτός Μυτιλήνης. Η Κιβωτός ευχαριστεί δημόσια τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων που τους βοηθούν να προστατεύσουν με αυτόν τον τρόπο τα αδέσποτα ζώα του νησιού σε καιρούς οικονομικά δύσκολους, καθώς οι ελάχιστοι πόροι των φιλοζωικών σωματείων έχουν πια εκλείψει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την πρώτη του επίσκεψη στο γήπεδο του Ατρωμίτου έκανε ο νέος τεχνικός της ομάδας του Περιστερίου, Νίκος Αναστόπουλος. Το τελευταίο φιλικό της χρονιάς θα δώσει αύριο το πρωί ο Ολυμπιακός με την Καλιθέα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Ενώ στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος του Γενάρη θα αποφασίσει ο Δημήτρης Βιντιάδης για το αν θα εμπλακεί ή όχι στην ΠΑΕ, όπως προέκυψε από την συνάντηση που είχε με την Original 21. Η συνάντηση ανάμεσα στον υποψήφιο επενδυτή για την ΑΕΚ Δημήτρη Βιντιάδη και την Original 21 δεν έβγαλε είδηση. Από αυτήν όμως προέκυψε ότι η πρόθεση του ίδιου για συμμετοχή στα διοικητικά της Ένωσης υπάρχει, αλλά όχι οριστική απόφαση. Αφενός μεν γιατί δεν έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια για να αναλάβει το εγχείρημα, αφετέρου γιατί εκκρεμεί η ρύθμιση των χρεών της ΠΑΕ προς το κράτος. Με την ανακοίνωση που θα εκδώσει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, αναμένεται να ενημερώσει τον κόσμο. Οι εκπρόσωποι των οργανωμένων οπαδών της Ένωσης έβγαλαν ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά δεν αποκάλυψαν τα όσα υπόθηκαν και επιπλέον απευθύνθηκαν στους μετόχους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανέχουν να γίνει κάτι και να αφήσουν την ομάδα χωρίς αδειοδότηση και μεταγραφές το Γενάρη. Την πρώτη του γεύση από τις εγκαταστάσεις του Ατρόμητου πήρε ο Νίκος Αναστόπουλος. Ο έμπειρος τεχνικός είχε συνάντηση με τον τεχνικό διευθυντή του Συλλόγου Γιάννη Αγγελόπουλο και ουσιαστικά θα προετοιμάσει την ομάδα για την αναμέτρηση με την Κέρκυρα στην έναρξη του δεύτερου γύρου. Στον Ολυμπιακό υπάρχει προκαθορισμένο φιλικό με την Καλιθέα στο Ρέντι, μάτς το οποίο ο Ζαρντίν θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ποδοσφαιριστές, στους οποίους δεν έχει δώσει αρκετά λεπτά συμμετοχής και βρίσκονται στη λίστα με τους υποψήφιους για δανεισμό. Στο διεθνή χώρο τώρα η Λίβερπουλ με ηγέτη του Λουίς Σουάρες δεν είχε πρόβλημα να πάρει την νίκη στην έδρα της QPR, με την οποία αγωνίστηκε και ο Τζιμπρίλ Σισέ. Πιο δύσκολη ήταν η επικράτηση της Τσέλσι στην έδρα της Έβερτον, με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Φρανκ Λάμπαρτ. Η Chelsea πήρε μια σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα της Everton με ηγέτη και σκόρερ το Lampard. Οι γηπεδούχοι στο δεύτερο λεπτό πήραν το προβάδισμα με γκολ του Πίναρ. Στο 8ο λεπτό ο Γέλαβιτς είχε σουτ στο δοκάρι του Τσέχ. Οι μπλε αντέδρασαν και ισοφάρισαν με τέρμα του Lampard στο 42. Ο αρχηγός της Chelsea στο 72 βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με σουτ πέτυχε το τελικό 2-1 για την ομάδα του. Με τον Τζιμπρίλ Σισέ στο αρχικό σχήμα, η ουραγός της βαθμολογίας QPR υποδέχθηκε τη Λίβερπουλ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λουίς Σουάρες και πήραν μια άνετη νίκη. Ο Ρουγανός στο 10ο λεπτό έκανε όμορφη προσπάθεια και με πλασιά άνοιξε το σκορ. 6 λεπτά αργότερα ο Σουάρες βρέθηκε αμαρκάριστος, εκμεταλλεύθηκε την κόντρα και πέτυχε το 2-0 για τη Λίβερπουλ. Οι φιλοξενούμενοι εδραίωσαν τη νίκη τους στο 28, όταν με κεφαλιά του Άγκερ πέτυχαν το 3-0 που ήταν και το τελικό σκορ. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Ο αθλητισμός κρύβει πολλές όμορφες στιγμές, αλλά ταυτόχρονα και πολλά απρόοπτα. Απολαύστε μερικά από αυτά που έλαβαν χώρα τη χρονιά που θα μας αποχαιρετήσει στο βίντεο που ακολουθεί. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα καλό βράδυ.